Τριαντάριδες, αφήστε ό,τι κάνετε και ελάτε να σας κάνω να πάθει κατάθλιψη. Τίτλοι. Πόσες φορές έχετε ακούσει σημαίνει ένα παιδί να σου λένε μη φας αυτό, έχει ζάχαρη, μην τρως αυτό, είναι κακό για την υγεία. Όμως, υπήρξε μια εποχή που δεν υπήρχαν αυτά. Ζάχαρη άφθονη, γαριδάκια μέχρι να γίνει τυρί το στομάχι σου. Και τραγική ηρωνία, ελάχιστα χοντρά μικρά παιδιά. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, ίσως ενός άλλου επεισοδίου. Αλλά όπως και να έχει, ετοιμάστε το μυαλό σας τριαντάρικα μωρά, να σας πάω πίσω χρόνια πολλά. Και μικρή μου φίλη, δείτε να μαθαίνετε πως το κάναμε εμείς. Old fashion style. Παγωτό καραμπόλα. Αυτά τα παγωτά ρε φίλε. Βασικά, σαν παγωτό δεν λέει και πολλά. Αλλά το παιχνίδι ήταν κα***γα. Βασικά, τώρα τελευταία το YouTube κάνει κάτι χαζά και σε βίντεο που βρίζω μου βγάζει κάτι κίτρινα δολάρια, οπότε δεν θα βρίζω. Πολύ. Και καλά. Στο θέμα μας τώρα, κυκλοφορούσε αγορίστηκε η λεσβιακή έκδοση και σε γυναικεία η gay. Απάνω είχε βασικά, ποιος το υπολογίζει το από πάνω. Κάτω ήταν ζωμί. Κάθε φορά που έπαιρνε στο παγωτό, αυτό είχε διαφορετικό παιχνίδι από κάτω. Φιλέ, κάθε φορά. Και αφού το έπαιρνε στο παιχνίδι, το πετούσε στα σκουπίδια ρε μάγκα. Μόνο για τα παιχνίδια σε θέλαμε. Κουκουρούκου. Λοιπόν, άνοιγε το από πάνω, είχε μια σημεία συσκευασία. Άνοιγε την σημεία συσκευασία και είχε μέσα μια γκοφρέτα. Φιλέ, γκοφρετάρα. Και αφού την έτρωγες με μανία, με deep throat συγκεκριμένα, έπαιρνες την ασημή συσκευασία, έγριφες το περιτύλιγμα και αφού τελείωνες και από αυτό, σου έδινε και ένα αυτοκόλλητο δώρο. Και πόσο έκανε? 50 δραχμές, δηλαδή 15 λεπτά σημερινά. Τι να μου πείτε τώρα και στις γατάκια. Α, και όλα αυτά τα βήματα θα έπρεπε να γίνουν με τη σειρά που σας είπα ακριβώς. Αλλιώς, βασικά, δεν έχει αλλιώς, έτσι έπρεπε να το κάνεις. Λιφιτζούρι δαχτυλίδι. Γυναικές, πείτε την αλήθεια, αν το βλέπει καμία γυναίκα. Το είχες βάλει και εσύ και παρίστανες ότι σου έκανε πρώτα σιγά μου, ε! Νυμφίδιο, ε νυμφίδιο! Από τότε το μόνο που σκέφτεστε είναι πως θα τη λήξετε κανέναν. Ούστα από εδώ! Βραχιολάκια. Βέβαια, από τότε σας ενδιαφέρει να είναι ένα λασετάκι. Οπότε με το δαχτυλίδι, παλιό νυμφίδιο, έβαζε και το βραχιολάκι σου. Το οποίο ήταν τέλειο και σου έφτανε και ένα για να ικανοποιηθείς. Μπαλές τσίχλας. Ποιος από εμάς τα αγοράκια δεν είχε φάει κάτι τέτοιο? Σε μαύρο άσπρο ή κόκκινο άσπρο, σε ασημόχαρτο, μας έκαναν να μασάμε όλοι σαν κατσίκες. Και πάμε σε κάτι απαγορευμένο. Κάτι το οποίο μας οστέρισαν από την κυλίτσα μας. Pop rocks. Μικρά κομματάκια τα οποία τα έβαζε στο στόμα σου και σκάγανε. Είχαν υλικό ξυνηγεύση, αλλά το φανταστικό ήταν που σκάγαν στο στόμα, ρε φίλε. Απλά τέλειο. Πάμε λοιπόν στην πιο αρνητική προώθηση προϊόντων για το μέλλον μας. Το τσιγάρο τσίχλα. Αχ, αυτές οι εταιρείες από μικρά προσπαθούσαν να μας οδηγήσουν προς το κάπνισμα. Αλλά και εμείς καλά χαϊβάνια είμαστε. Τα πέραμε με χάρη, κάναμε πως τα ανάβαμε και φυσικά μας έκαναν και κάποιοι τράκα. Οι παλιοτρακαδόροι, τζαμπατζίδες, αμυγά. Μπάνανα φατσούλα. Αυτό το πράγμα γα. Όπα, έχουμε και το YouTube. Τέλος πάντων. Ήταν... Ρε, δεν μίλησα, τέλος πάντων. Ρε, δεν... Άντε μπράβο, τι έλεγα. Ναι. Ήταν τέλειο, τέλεια γεύση και ποσότητα τέλεια, πεντανόστιμο. Εγώ προσωπικά, αφού έγινα την πανωφατσούλα μου, με τη γλωσσίτσα μου, έκανα ματάκια και στόμα. Καλώς μα... Άντε πάλι τα μπι... Τώρα ο προσωπικός μου έρωτας. Το ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά, όταν με κοίταξε με το γελαδίσιο βλέμμα της. Καραμέλες γάλακτος. Σε χρυσή συσκευασία, και αν θυμάμαι καλά έκανα 5 δραχμές. Ρε φίλε, πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Μιλάμε ήταν τέλειες. Μπράβο ρε λαβδά. Μπράβο, όχι μπράβο. Άγαλμα πρέπει να σου κάνουν όλοι οι φαφούτιδες και όλοι οι οδοντίατροι του κόσμου. Καραμελάκια ρεξ. Προσωπικά δεν με τρέλαιναν, αλλά μου άρεσε όλο το κόνσεπτ. Έπαιρνε τις καραμελίτσες, τις έβαζε μέσα εδώ και μετά τραβάει στο κεφάλι.
και αυτό έδινε μια καραμέλα. Τελειών. Όχι ρε μα***. Μια μαλακά μισή ήταν. Αλλά 5 χρονών ήμουνα ρε. Τι άνοιξε να τέχω στο βρακί μου. Whistle pops. Ακούστε το κλου της υπόθεσης. Έγλυφες. Και στο τέλος σφύριζες. Ένα γλυφετζούρι που αφού τελείωνε το πλαστικό που έμενε έκανε για σφυρίχτρα. Αυτό μου άρεσε τα παλιά γλυκίσματα ρε. Δεν τελείωναν αφού τα έτρωγες. Αλλά είχαν και κάτι για να σε κάνουν να χαρίσεις το γενιά ένα λεπτό. Ένα άλλο γλυφετζούρι ήταν και το γλυφετζούρι κόκορας. Το μόνο που άξιζε ήταν το σχήμα. Δεν μου άρεσε η γεύση, το έπαιρνα, δεν το έτρωγα ποτέ, ήθελα να το βλέπω. Γιατί ήμουν 5 χρονών ρε μπεκλάκα, η ατελείωτη τσίχλα. Roll up. Τσίχλα με γεύση φράουλα. Αλλά το θέμα δεν ήταν η γεύση, δεν ήταν η τιμή, αλλά το πόσο badass ήσουν για να τη φας όλοι. Όλοι ρε. Και εγώ ήμουν badass. Ήμουν. Κι ας ξέναγα μετά όλη την ώρα στο δωμάτιο γιατί αηδίαζα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε μια εγγραφή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να μου στείλετε βίντεο, άμα θέλετε γράψτε από κάτω διευθύνσεις που έχετε ανεβάσει βίντεο, για πράγματα που θα μιλάτε για το κανάλι μου, Frag Out TV. Σε ένα μήνα κλείνω ένα χρόνο στο YouTube και θέλω να κάνω ένα επαιτειακό βίντεο. Θέλω τη βοήθειά σας. Οπότε, ευχαριστώ. Bye!